χθες εμείς προχωρήσαμε στην εκλογή νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην προηγούμενη συνεδρίαση που δεν αποδέχθηκε το σώμα την παρέτηση του κ. Σταυρέλη, είχα δηλώσει ευθασώς ότι κατανοώ τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους που δεν αποδέχτηκαν αυτή την παρέτηση και είναι μια πολιτική πράξη και αυτή η απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου που δείχνει το μέγεθος της αδικίας που έγινε με τον Καλλικάτη εις βάρος της Κορίνου. Και βεβαίως κανείς δεν ήθελε να συνεχιστεί αυτή η εκκρεμότητα με τον πρόεδρο, να μην υπάρχει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και υπήρξε στην προηγούμενη συνεδρίαση από πλευράς μειοψηφίας, υπήρξαν φωνές και καταγγελίες ότι θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στη νέα εκλογή. Άρα αυτό και κάναμε. Εμείς λοιπόν, εμείς χθες, όχι, εμείς μιλήσαμε για μία πολιτική πράξη και έτσι το είδαν και οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, σαν μία ακόμα πολιτική πράξη διαμαρτυρίας για τη μεγάλη αδικία που έγινε εις βάρος του Δήμου Κορινθίου. Και βεβαίως όλοι είπαμε ότι κάποια στιγμή η θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, το είπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, θα πληρωθεί. Και αντί εχθές όλοι να χαιρετήσουν αυτήν τη συνεδρίαση που πηγαίναμε να κάνουμε νέα εκλογή, για ασήμαντους λόγους, για λόγους σκοπιμότητας που έχουν να κάνουν με τις δημοτικές εκλογές, χωρίς αιτιολογία είδα τη μειοψηφία, το μικρό κομμάτι που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι έλειπε από το Δημοτικό Συμβούλιο, είδα χωρίς αιτιολογία να αποχωρεί, θέλοντας να δυναμητήσει τη συνεδρίαση. Πιστεύω ότι τέτοιες πράξεις δεν μπορούν να δικαιολογηθούν στο λαό. Το μόνο που θέλουν να κάνουν αυτοί που τις προκαλούν είναι να υπάρξει ένταση ενώπιση των δημοτικών εκλογών, μία ένταση, να υπάρξει αντιπαράθεση με τη Δημοτική Αρχή, γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα πολλωθεί το κλίμα και θα κερδίσουν πόντους στο εσωκομματικό πεδίο όσον αφορά τα χρήματα που δοθούν σε επίπεδο Νέας Δημοκρατίας ή ως αναφορά τη συσπήρωση των ψηφοφόρων τους. Εγώ τους λέω ότι μπορούν να πετύχουν τη συσπήρωση των ψηφοφόρων τους, αλλά ο δικός μας συνδυασμός έτσι αναδεικνύεται ότι είναι υπεύθυνος, είναι στο τιμόνι του Δήμου και λειτουργεί με υπευθυνότητα και οι Κορίνθοι, εκτός από το έργο που βλέπουν το μεγάλο, θα δικαιώσουν και μια δική μας πρακτική υπευθυνότητας όσον αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρ' όλα αυτά, άλλος έβαλε την υπογραφή του ότι έχουμε σήμερα τον απολογισμό στο Δήμο Κορινθίων και άλλος ήταν ο πρόεδρος. Μήπως τελικά, Δήμαρχε, το κάνατε αυτό γιατί θέλετε να έχετε έναν δικό σας πρόεδρο, έναν πρόεδρο από το δικό σας συνδυασμό στον απολογισμό? Όχι καθόλου. Σας είπα και πριν ότι η προηγούμενη συνεδρίαση ήταν μία συνεδρίαση η οποία έγινε και από πώς εξελίχθηκε, είδατε ότι εξελίχθηκε στέλνοντας ακόμα ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση και εμείς δεν διστάζουμε να στέλνουμε μηνύματα στην κυβέρνηση όταν φύγεται ο Δήμος. Κάποιοι άλλοι δεν κατανοούν αυτές τις πρακτικές. Και εμείς μέσα από τέτοιες πρακτικές και μέσα από αγώνες που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα, έχουμε αποτελέσματα. Εγώ λοιπόν θα καλέσω για άλλη μία φορά τους Δημοτικούς Συμβούλους της Μειοψηφίας να μην σηκώνουν τους τόνους χωρίς να υπάρχει λόγος, να μην προσπαθούν να βρουν σημεία αντιπαράθεσης με τη σημερινή Δημοτική Αρχή, μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουν κάποιες θέσεις τους και κάποιες στάσεις τους ενώπιον των δημοτικών εκλογών. Έχουμε σημεία για αντιπαράθεση, έχουμε σημεία στα οποία συμφωνούμε ενώπιον των δημοτικών εκλογών. Μπορούμε λοιπόν να πορευτούμε νυφάλια με ένα ήπιο και πολιτισμένο πολιτικό κλίμα μέχρι τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου.